πώς να κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία άλλους όταν ο εκπρόσωπός της στον ΟΗΕ, ο πρέσβης κύριος Γεώργιος Παπούλιας, επίσημα με επιστολή του στις 27 Μαΐου 1993 προς τον Μπούτρος Γκάλι, το Γενικό Γραμματέα, πρότεινε, αν είναι δυνατόν, εκ μέρους της χώρας μας το Σλάβο Μακεδονία, επίσημα εκ μέρους της Ελλάδος. Σας διαβάζω το θλιβερό κείμενο. Παρόλα αυτά, στο πνεύμα ενός ειλικρινού συμβιβασμού, η Ελλάδα έχει προτείνει την υιοθέτηση της ονομασίας Σλαβομακεδονία, που σε κάποιο βαθμό εκπληρώνει τις ελληνικές προϋποθέσεις και αντικατοπτρίζει ρεαλιστικά την κατάσταση που επικρατεί στα Σκόπια. Και είναι ο κύριος Γεώργιος Παπούλιας, το ίδιο άτομο που προλάβαμε με την πτώση της κυβέρνησης, όταν προετοίμαζε το Σεπτέμβριο, για το Σεπτέμβριο, την τελική συμφωνία σε άλλο εξίσου απαράδεκτο όνομα, αυτό της Νέας Μακεδονίας. Όμως και τώρα ακόμα η Νέα Δημοκρατία μιλάει με γλώσσα ομίχλης για το πού θα πρέπει να δοθεί το βάρος της εθνικής μας μάχης.